Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας έχουν ληφθεί σε λιμάνια, αεροδρόμια, διυλιστήρια, πρεσβείες, κατοικίες διπλωματών και γενικά σε όλα τα σημεία που μπορούν να αποτελέσουν στόχο τρομοκρατικής ενέργειας. Τα εκτακτά μέτρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, έχουν σχέση με τις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο και με τους φόβους για επιθέσεις από Ιρακινές τρομοκρατικές ομάδες. Στο μέτωπο του Περσικού τώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών James Baker, ντυμένος στο χακί και φορώντας μπότες καουμπόι, επισκέφθηκε τους Αμερικανούς στρατιώτες στην έρημο της Σαουδικής Αραβίας. Ο απεσταλμένος του Αντένα Νικόλας Βαφιάδης μεταδίδει. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, κ. James Baker, βρίσκεται εδώ στη Σαουδική Αραβία για συνομιλίες με τον Εμμύρη του Κουβέιτ, Τζαμπέρ Αλ Αχμέντ Αλ Σαμπάχ και τον πρίγκιπα Σαάντ Αλ Αμπδάλα στην Ταΐφ και με ανώτατους Σαουδάραβες αξιωματούχους στην Τζέντα. Σύμφωνα με αξιόπιστες στρατιωτικές και διπλωματικές πηγές, ο πρώτος στη τάξη, Αμερικανός Υπουργός, θα κάνει μια ανασκόπηση όλων των επιλογών για την επίλυση της κρίσης στον κόλπο που μπήκε ήδη στο 4ο μήνα. Στην ατζέντα των συνομιλιών του κ. Baker με τους Σαουδάραβες και τους Κουβεϊτιανούς ηγέτες θα φιγουράρει σε περίοπτη θέση και ο καθορισμός της ημερομηνίας επίθεσης για να εκδιωχθεί ο Σαντάμ Χουσέιν από το Κουβέιτ, αν τελικώς επιλεγεί η στρατιωτική μέθοδος. Αύριο ο κ. Baker θα μεταβεί στο Κάιρο και κατόπιν στην Άγκυρα, στη Μόσχα, στο Λονδίνο και στο Παρίσι. Η περιοδία αυτή του κ. Baker έχει θολώσει τα νερά. Πολλοί πιστεύουν ότι ο Αμερικανός Υπουργός προετοιμάζει την περιοδία του Προέδρου Μπους. Άλλοι όμως υποστηρίζουν ότι η συμμαχική επίθεση θα έχει εκδηλωθεί πριν από το ταξίδι του Μπους. Καλού κακού πάντως, ο κ. Baker επισκέφθηκε σήμερα τους Αμερικανούς στρατιώτες στην Αραβική έρημο στην πρώτη γραμμή. Ο κόσμος έκανε ένα τρομερό λάθος, είπε ο κ. Baker στη δεκαετία του 30, που δεν μπόρεσε ή δεν θέλησε να αντισταθεί στην απρόκλητη επίθεση. Σήμερα αντιμετωπίζουμε την πρώτη πραγματική κρίση της μεταψυχροπολεμικής περίοδου, πρόσθεσε. Έχουμε την ευκαιρία να εγκαθιδρύσουμε μια νέα διεθνή τάξη πραγμάτων. Και δεν θέλουμε να κάνουμε τα ίδια λάθη όπως στη δεκαετία του 30. Νικόλας Βαφιάδης από τη Σαουδική Αραβία για τον Αντένα. Στον αύσταθμο της Αλαμίνας επιστρέφει στις 11 το πρωί η φρεγάτα Λίμνος του πολεμικού μας ναυτικού που πήρε μέλος με τα υπόλοιπα σκάφη της πολυεθνικής δύναμης στον αποκλεισμό του Ιράκ σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Ο Υπουργός Άμυνας του Ιράκ κάλεσε σήμερα όλους τους απόστρατους αξιωματικούς να αναλάβουν και πάλι ενεργό υπηρεσία στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας από το ερχόμενο Σάββατο. Η κλίση αφορά κυρίως σε όσους ειδικεύονται στα χημικά όπλα και τις αντιαεροπορικές μάχες. Λίγο αργότερα, ο Υπουργός Πολιτισμού και Πληροφοριών Λατίφ Νασίφ Γιάσεμ δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα διαπραγματευτεί ποτέ και με κανέναν όρο το Κουβέιτ. Ο Ιρακινός λαός γονατίζει μόνο μπροστά στο Θεό. Σε κανέναν Μπους ή Θάτσερ, είπε ο Ιρακινός Υπουργός και πρόσθεσε. Θα υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο τη 19η επαρχία μας, που σήμερα είναι το Κουβέιτ, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι θα εισέλθουμε σε έναν επικίνδυνο πόλεμο. Την κρίση στον Περσικό συζήτησαν το απόγευμα σε 20-λεπτή τηλεφωνική τους επικοινωνία η Πρωθυπουργός της Βρετανίας Μάργαρετ Θάτσερ και ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζορτζ Μπους. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν απόλυτα στο ότι είναι ανάγκη να αποθαρρυνθούν οι πολιτικοί που επιθυμούν να μεταβούν στη Βαγδάτη και να διαπραγματευτούν την απελευθέρωση των ομήρων. Αργότερα σήμερα μεταβαίνει στην Ιρακινή πρωτεύουσα ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Βίλι Μπραντ. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Γιασουχίρο Νακασόνε συνάντησε σήμερα τον Ιρακινό Πρόεδρο και του επέστησε την προσοχή στην εφαρμογή των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Στην κατεχόμενη λωρίδα της Γάζας, οι Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σήμερα 98 Παλαιστίνιους κατά τη διάρκεια επεισοδίων. Ένας νεκρός και 180 τραυματίες είναι ο απολογισμός από χθεσινά επεισόδια που ξέσπασαν όταν χιλιάδες Παλαιστίνοι διαδήλωσαν διαμαρτυρόμενοι για το θάνατο ενός συμπατριώτη τους που βρέθηκε κρεμασμένος στο κελί της φυλακής την Παρασκευή. Πριν από ένα χρόνο, στις 4 Νοεμβρίου, στην κεντρική πλατεία του Βερολίνου, έγινε η πρώτη μεγάλη διαδήλωση που για πολλούς οδήγησε 5 μέρες αργότερα στο άνοιγμα του τείχους και στην εξέλιξη μιας σειράς γεγονότων που τελικά κατέληξαν στη γερμανική ενοποίηση. Χθες, ένα χρόνο αργότερα, 5.000 Βερολινέζοι διαδήλωσαν και πάλι στην ίδια πλατεία για να τιμήσουν την πτώση του κομμουνισμού και παράλληλα όμως να ζητήσουν περισσότερες κοινωνικές εγγυήσεις μπροστά στο αβέβαιο μέλλον που τους επιφυλάσσει η προσαρμογή στο σύστημα της ελεύθερης αγοράς. Στις 9 Νοεμβρίου, πρώτη επέτειο της πτώσης του τείχους του Βερολίνου, αρχίζει τριήμερη επίσημη επίσκεψη στη Γερμανία, ο Σοβιετικός Πρόεδρος Μιχαήλ Γκορμπατσόφ ανακοινώθηκε απόψε. Στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας, περισσότεροι από 2.000 πιστοί αγνώρισαν χθες το απόγευμα την αστυνομική παρουσία και προσευχήθηκαν με τον Πατριάρχη της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στο σημείο όπου 2 χρόνια αργότερα αναμένεται να αναγερθεί ο ναός της Παναγίας του Καζάν δίπλα ακριβώς από το μαυσολείο του Λένιν.
Στην τελετή παρέστησαν και ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Μπορίς Γιέλτσιν, καθώς και ο ελληνικής καταγωγής δήμαρχος της Μόσχας, Γκαβρίλ Ποπόφ. Στην Ολομέλεια της Βουλής θα συνεχιστεί σήμερα η συζήτηση για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο και θα γίνει ψηφοφορία για τη συνταγματικότητα ορισμένων διατάξεών του. Στις πρόσφατες πλημμύρες που σάρωσαν στην κυριολεξία το Βαρθολομιό της Ηλίας, προκαλώντας τις χειρότερες καταστροφές των τελευταίων 40 ετών, αναφερόταν το ρεπορτάζ που μεταδόθηκε απόψε στην εκπομπή World Report του CNN στο πλαίσιο της αποκλειστικής συνεργασίας του Αντένα με το αμερικανικό καλωδιακό δίκτυο. Ύστερα από τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων ετών, οι ουρανοί άνοιξαν ξαφνικά και τα θύματα των απρόσμενων πλημμυρών έγιναν πρωτοσέλιδο. Το μικρό ορεινό χωριό της Ηλίας, κοντά στην αρχαία Ολυμπία, θρύνει ακόμη σήμερα τους 4 νεκρούς που παρασύρθηκαν από τα νερά της καταιγίδας που σάρωσε το μικρό καφενείο. Οι πλημμύρες της χώρας μας δεν μπορούν βέβαια να συγκριθούν με τις βιβλικές καταστροφές που συχνά αντιμετώπισαν τον Μπαγκλαντές ή η Ινδία. Όμως τελευταία, όλοι στη χώρα μας έχουν αρχίσει να αποδίδουν τις καιρικές συνθήκες στην καταστροφή των δασών και οικολογικά ζητήματα όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου έχουν αρχίσει να μας προβληματίζουν. Στη χώρα του ήλιου ήρθε η ώρα να συνειδητοποιήσουμε ότι η μητέρα φύση εκδικείται για τις υπερβολές των τελευταίων ετών. This is Tom Alexopoulos from Antenna TV in Athens, Greece, for the CNN World Report. Για τη χθεσινή αθλητική κίνηση μας ενημερώνει τώρα ο Ηλίας Ματζαβάς. Έκτη αγωνιστική χθες στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της πρώτης εθνικής κατηγορίας και τα αποτελέσματα ήταν ΠΑΟΚ ΟΦΗ 0-0, Άρης Αθηναϊκός 1-2, Ιωνικός Απόλλων 1-1, Ξάνθη Λεβαδιακός 2-0, Γιάννενα Παναχαϊκή 0-0, ΑΕΚ Πανσαραϊκός 1-0, Πανιώνιος Ολυμπιακός 1-6, Εξαδράμας Λάρισα 2-0 και Παναθηναϊκός Ηρακλής 1-0. Στη βαθμολογία προηγούνται με 9 βαθμούς ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και Όφη και ακολουθούν η ΑΕΚ, ο Πανσεραϊκός, ο Αθηναϊκός με 7, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ηρακλής, η Παναχαϊκή, ο Πανιώνιος με 6, τα Γιάννενα και Ξάνθη με 5, ο Ιωνικός, ο Απόλλων Αθηνών, ο Λεβαδιακός και η Δόξα Δράμας με 4 και τελευταία η Λάρισα με 1 βαθμό. Η νικήτρια στήλη του προπό έχει ως εξής: 2 χ 1, χ 1 1, 2 χ 1, 2 χ χ 2. Βροχές κατά διαστήματα περιμένουμε σήμερα στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία όμως θα διατηρηθεί και αύριο σε υψηλά επίπεδα, ενώ από την Τρίτη θα σημειώσει προοδευτική πτώση. Στην Αττική σήμερα προβλέπονται νεφώσεις με βροχή κατά διαστήματα, κυρίως μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα παραμείνουν νότιοι, μέτριοι και παροδικά ισχυροί και η θερμοκρασία, χωρίς να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα κυμανθεί στην Αθήνα από 18 μέχρι 25 βαθμούς. Νεφώσεις με παροδική βροχή προβλέπονται και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις μέχρι μέτρη και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκαν οι νυχτερινές ειδήσεις του Αντένα. Καλή σας νύχτα.